Γρήπη και κορονοϊό σε συνδυασμό και με άλλες ιώσεις του αναπνευστικού που έκαναν φέτος την επανεμφάνισή τους λόγω χαλάρωσης των υγειονομικών μέτρων αποτελούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που φοβίζει ιδιαίτερα τους επιστήμονες για το χειμώνα. Η ιατρική κοινότητα κρούει καμπανάκι για τον άμεσο εμβολιασμό των πολιτών, ξεκινώντας από τις ευπαθείς ομάδες. Προσπαθούν να επιβιώσουν. Τους είχαμε καταστείλει τους άλλους ιούς του αναπνευστικού όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και είχαμε και λίγες λοιμώξεις. Να θυμίσουμε ότι όσο περισσότερες λοιμώξεις έχουμε την προηγούμενη χρονιά, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της ανοσίας του πληθυσμού σε αυτόν τον ιό. Άρα λοιπόν περάσαμε 1-2 χρόνια χωρίς γρήπη. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πιο ευάλωτος στη γρήπη, άρα τώρα που θα εμφανιστεί η γρήπη πολύ πιθανό να έχουμε αυξημένα κρούσματα. Η τρέλα ζήτησης που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια φέτος δεν την αντιμετωπίζουμε. Εκεί θεωρώ ότι υπάρχει από τη μία η επικοινωνιακή κόπωση περί εμβολιασμού που αφορά τον κόσμο, η οποία βέβαια δεν πρέπει να σταματήσει. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τον εμβολιασμό σε όλες του τις εκφάνσεις και τα επιστημονικά του δεδομένα. Σε δεύτερο χρόνο υπάρχει και μία ψευδώς καθησυχαστική αίσθηση, επειδή πέρυσι δεν υπήρξε πουθενά κρούσμα γρήπης επίσημα καταγεγραμμένο, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι φέτος δεν θα έχουμε γρήπη. Πολίτες του Ρεθύμνου που φαίνεται να ακούν με προσοχή τις συστάσεις του γιατρού τους έχουν ήδη αρχίσει να εμβολιάζονται παρά το ότι υπάρχει σύγχυση για το εάν συνίσταται ή όχι ακόμα και ο ταυτόχρονος εμβολιασμός γρήπης και κορονοϊού. Είναι η τρίτη σεζόν τώρα που θα το κάνω, διότι πρέπει να το κάνουμε, αλλά δεν ξέρω τώρα της γρήπης μαζί με το του κορονοϊού τι γίνεται. Το έχω κάνει μια φορά, αλλά δεν το κάνω, δεν θα το κάνω. Παρόλο που δεν είναι ακόμα ο καιρός να φανεί τόσο πολύ έντονα, υπάρχει προβληματισμός. Γιατί δεν ξέρεις πώς θα ολοκληρωθεί και πώς θα έρθει όλο αυτό. Να προσέχουμε να κάνουμε αυτό. Έχω κάνει τα εμβόλια, αλλά και πάλι κρατώ τη μάσχα μου, κρατώ το... Προσπαθούμε, γιατί είμαι και μόνη και αν αρρωστήσω τι θα γίνω. Δεν έχω άγχος, γιατί η υγεία θα το κάνει τα πάντα, ό,τι χρειάζεται. Πρέπει να γίνονται σε απόσταση 2 εβδομάδες το ένα από το άλλο. Δηλαδή, αν κάνει κάποιος το εμβόλιο του κορονοϊού, μπορεί να κάνει το εμβόλιο της γρήπης μετά από 2 εβδομάδες, χωρίς κανένα πρόβλημα, και το αντίστροφο. Ή και ταυτόχρονα, ναι. Απλώς συνήθως δεν προτιμάμε να γίνεται αυτό, γιατί μπορεί να μπερδέψουμε τις παρενέργειες. Οι πρώτες παρτίδες του αντιγρυπικού εμβολίου βρίσκονται ήδη στα φαρμακεία, ενώ όπως διευκρινίζει στην Κρήτη TV η αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ρεθύμνου, τυχόν έλλειψη που ίσως παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα θα είναι παροδική. Θα υπάρχει επάρκεια για να καλυφθεί όλος ο πληθυσμός. Αυτό να το πούμε γιατί στην περίπτωση που φτάσουν στο φαρμακείο της επιλογής τους. Και εκείνη τη στιγμή πρόσκαιρα ίσως δεν υπάρχει αντιγρυπικό εμβόλιο, να ξέρουν ότι θα καλυφθεί προοδευτικά μέσα στις επόμενες μέρες και εμπρόθεσμα θα εμβολιαστούν όλοι όσοι το επιθυμούν. Σύμφωνα πάντως με την επιστημονική κοινότητα, από τώρα έως και τα τέλη Νοεμβρίου είναι η κατάλληλη περίοδος για τον αντιγρυπικό εμβολιασμό, δεδομένου ότι το πικ της γρήπης προσδιορίζεται περίπου από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο.